Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Έλατε να σας δείξω τώρα πώς έκανα αυτή τη συγκεκριμένη βάση για τις καρφίτσες μου. Θα χρειαστείτε οποιοδήποτε νήμα επιθυμείτε εσείς, ό,τι νηματάκια σας έχουν μείνει. Να ξέρετε βέβαια ότι ό,τι νήμα και αν πάρετε, όταν πλέκετε τέτοιου είδους αντικείμενα χρηστικά, θα χρησιμοποιείτε πάντα μικρότερο βελονάκι. Εγώ ας πούμε έχω πάρει το Cotton Gold Plus, το οποίο είναι ένα νήμα ακριλικό με βαμβακερό μαζί, που πλέκεται με βελονάκι από 5 νούμερο και πάνω, και εγώ έχω πάρει το βελονάκι νούμερο 3,5 τώρα. Ό,τι νήμα και να πάρετε, θα πάρετε μικρότερο βελονάκι. Θα χρειαστείτε είτε ένα χαρτόνι που θα κόψετε εσείς, ένα σκληρό χαρτόνι που θα το κόψετε εσείς, βάλτε ένα ποτήρι επάνω και κόψτε ένα κομμάτι, χαρτόνι από κουτί, από παπούτσια, από οτιδήποτε. Εάν έχετε σκληρή ενίσχυση τσάντας, επίσης πολύ ωραίο, βάλτε ένα ποτηράκι επάνω, σχεδιάστε το και κόψτε το, ή ένα καπάκι από βαζάκι, από μαρμελάδα, από οτιδήποτε, το πιο μικρό που θα βρείτε στο σπίτι σας. Ανάλογα λοιπόν με τη βάση που θα βρείτε ή θα κατασκευάσετε, θα πλέξετε ένα στρογγυλό μοτιφάκι. Η δική μου, για να καταλάβετε, η βάση είναι 6 εκατοστά. Θα πλέξετε το στρογγυλό μοτίφ, όπως όλοι ξέρουμε, ή αν δεν γνωρίζετε, στο βίντεο με το «Η βάση με τις καρφίτσες με τα λουλούδια» δείχνω ακριβώς βήμα-βήμα πώς κάνουμε τη στρογγυλή βάση. Αφού λοιπόν φτάσουμε το επιθυμητό άνοιγμα του κύκλου μας, αφήνουμε τα χαρτονάκια μας στην άκρη και πάμε να πλέξουμε την επόμενη σειρά μόνο στην πίσω θηλιά. Για να σηκωθεί η βάση μας από το... για να σηκωθεί το καλαθάκι του cupcake. Φτάνοντας στον τελευταίο πόντο, κλείνω με βουβό. Αυτό που έχω κάνει τώρα, αν βάλω μέσα τα χαρτονάκια μου, είναι να έχω σηκώσει γύρω-γύρω το cupcake. Στην επόμενη σειρά, ξεκινάω και πλέκω όσα άριχτα έχω χωρίς αύξηση, κανονικά πιάνοντας όλο μου τον πόντο, αλλά παίρνοντας το νήμα μου από κάτω και τραβώντας το, από πάνω προς τα κάτω. Μπαίνω στον πόντο μου και παίρνω το νήμα μου από πάνω προς τα κάτω. Κανονικά το νήμα μας δεν το παίρνουμε έτσι. Τώρα εγώ θα το πάρω ανάποδα. Ανάποδα το νήμα μου, από πάνω προς τα κάτω. Γιατί θα κάνω αυτό το σταυρωτό άριχτο.
Έφτασα στο τέλος και κλείνω με βουβό. Ανά 5 άριχτα θα κάνω μία αύξηση. 1, 2, 3, 4, 5, στον επόμενο πόντο 2 άριχτα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, αύξηση. Συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος. Έχω κάνει την τελευταία μου αύξηση και μου έχουν περισσέψει 2 πόντοι, δεν έχει σημασία όμως, τους πλέκω. Δεν είχα μετρήσει, δεν είχα διαιρέσει, απλά ήθελα λίγες αυξήσεις σε αυτή τη σειρά για να μου ανοίξει. Κλείνω με άριχτο. Του δίνω μία ελαφριά κλίση προς τα έξω. Στην επόμενη σειρά δεν κάνω αυξήσεις. Στη σειρά αυτή θα κάνω ακόμη πιο ωραίες αυξήσεις. Ανά 8 άριχτα μία αύξηση. Η τελευταία μου αύξηση και μου περίσσεψε και ένας πόντος. Κλείνω με βουβό. Ανάλογα με τη βάση σας θα κάνετε και σειρές για να σηκώσετε το cupcake, τη βάση. Εμένα που είναι λίγο μικρή, δεν χρειάζονται πολλές σειρές. Θα κάνω άλλη μία τώρα για να στρώσω τη σειρά αυτή με τις αυξήσεις και τελείωσα με τη βάση μου. Εάν έχετε μεγαλύτερη, ενώ εγώ έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5 σειρές, θα κάνω 6 σειρές, εσείς θα κάνετε περισσότερες. Και ανάλογα και με το νήμα σας. Στο μάτι, οπτικά, να σας αρέσει η βάση σας πρέπει. Πάω να κάνω την τελευταία μου σειρά με αυτό το χρώμα και επιστρέφω να σας δείξω τι κάνουμε. Στην τελευταία μου σειρά θα κόψω το νήμα μου, το τραβάω έξω, μπαίνω στον πρώτο πόντο της σειράς, το περνάω πίσω. Στον τελευταίο πόντο που έκανα, από κάτω προς τα πάνω στη μέση της θηλιάς, το περνάω κάτω. Το νήμα ή το στερεώνεται με βελόνα ή το πλέκεται όπως το πλέκω εγώ μέσα στην επόμενη σειρά για να σταθεροποιηθεί. Η βάση λοιπόν είναι έτοιμη, το σαν καλαθάκι. Αφήνω το βελονάκι αυτό και παίρνω ένα μισό νούμερο περισσότερο, παίρνω το νούμερο 4. Παίρνω το βελονάκι νούμερο 4. Και πάλι ένα οποιοδήποτε νήμα σας αρέσει και ξεκινάμε. Σε ένα τυχαίο σημείο θα μπω μόνο στην πίσω θηλιά, θα ενώσω το καινούριο νήμα
και πάμε να κάνουμε μία σειρά άριχτα με αυξήσεις τουλάχιστον ανά 5 πόντους, γιατί θέλω να μου γίνει πλούσιο το από πάνω τώρα. Αύξηση. Και επειδή μου περισσεύει ένας πόντος, είμαι στην τελευταία αύξηση, και επειδή μου περισσεύει ένας πόντος, εδώ δεν θα τον μπλέξω, θα τον κλέψω, για να είμαι σωστή και να θυμάμαι μετά. Θα χρειαστεί μετά το τι έχω να κάνω. Άρα, θυμόμαστε ότι σημειώνουμε ότι ξεκινήσαμε την κρέμα από το cupcake με 5 άριχτα, μία αύξηση. Για την επόμενη σειρά, 6 άριχτα, μία αύξηση. 1, 2, 3, 4, 5, 6 άριχτα, τα οποία τα πλέκω κανονικά όπως είδατε τώρα, μία αύξηση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι άριχτα, μία αύξηση. Στην επόμενη σειρά δεν θα κάνω αυξήσεις. Στην τετ 1-2, στην τρίτη σειρά δεν θα κάνω αυξήσεις. Έκανα λοιπόν και την επόμενη, την τρίτη μου σειρά, χωρίς αυξήσεις. Έχω φτάσει τα 56 άριχτα και για το δικό μου θεωρώ ότι δεν χρειάζονται άλλες αυξήσεις. Τώρα θα συνεχίσω να πλέκω τα 56 άριχτα που έχω για λίγες σειρές για να ανέβει, και μετά θα αρχίσω να κλείνω την κρέμα από το cupcake. Εάν πλέκετε με άλλο νήμα, σας έχει βγει μικρότερο. Αν πλέκετε με πιο ψηλό νήμα και είναι μικρότερο το cupcake, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί πόντοι, τόσες πολλές αυξήσεις. Θα έχετε σίγουρα λιγότερους. Εάν πλέκετε με πιο χοντρό νήμα πάλι, ήδη θα έχει μεγαλώσει πολύ. Πάλι δεν χρειάζονται περισσότερες αυξήσεις. Το σκεπτικό είναι να ξεκινήσετε την κρέμα σας και να δώσετε απότομα αύξηση για να ανοίξει, να ξεφεύγει από το καλαθάκι του cupcake, και να κάνουμε τώρα αυτή την μπάλα από πάνω εδώ. Θα πλέξω λοιπόν όσες σειρές χρειάζονται για να ανέβει αρκετά η κρεμούλα μου και θα επιστρέψω για να την κλείσουμε μαζί. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Έχω φτάσει στην έκτη σειρά. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω να κλείνω την κρέμα μου. Που είχα σταματήσει, 6 και μία μείωση και 6 και αύξηση. Τώρα θα κάνω 6 και μείωση.
6 πόντι, 6 άριχτα, μείωση, πλέκω 2 άριχτα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6 άριχτα, μείωση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, μείωση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, μείωση. 2. Και τελειώνω με μείωση. Τώρα θα αρχίσει να κλείνει. Η επόμενη σειρά 5 και μείωση. 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα, μείωση. 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα, μείωση. Συνεχίζω έτσι μέχρι να τελειώσει η σειρά. Ολοκλήρωσα και αυτή τη σειρά. Ξεκινάω την επόμενη. 4 άριχτα, μία μείωση. 4, πάμε για μείωση. 1, 2, 3, 4 άριχτα, μείωση. 1. Μέχρι να τελειώσει η σειρά. Έχω ακόμα μεγάλο άνοιγμα. Θέλω όταν θα φτάσει σε σημείο να είμαι στα όρια να μπορέσω να το γεμίσω, να σταματήσω εκεί. Συνεχίζω και κάνω 3 άριχτα μία μείωση. 1. Μείωση. Μέχρι το τέλος της σειράς. Ολοκλήρωσα και τη σειρά που ήταν 3 άριχτα μία μείωση και εδώ σταματώ, γιατί η επόμενη σειρά που είναι 2 άριχτα και μία μείωση θα κλείσει πολύ απότομα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν εγώ θέλω να γεμίσω το cupcake. Όμως, επειδή θα κάνω σαντιγί, όπως είδατε στις φωτογραφίες, εάν δεν θέλετε μετά να ψάχνετε από πού θα το κρατήσετε και πώς θα το πιάσετε, για να κάνετε την πλέξη αυτή που θα κάνουμε τώρα, τη σαντιγή που θα κάνουμε τώρα, σε αυτό το σημείο που είστε, τραβήξτε το νήμα σας ή βάλτε ένα ποντοδείκτη
Σε αυτό το σημείο βάλτε ένα ποντοδείκτη στο νήμα σας, στη θηλιά σας, για να μην ξυλωθεί, και αφήστε το στην άκρη αυτό το νήμα και πάμε να κάνουμε τη σαντιγή μας τώρα που μπορούμε να το πιάσουμε πιο εύκολα. Πάρτε ένα λευκό νήμα. Δεν έχετε λευκό για τη σαντιγή σας. Δεν πειράζει. Βάλτε ό,τι χρώμα σας αρέσει επάνω και η σαντιγή σας θα είναι χρωματιστή. Εδώ που έχω αφήσει, εδώ που ένωσα την κρέμα μου με τη βάση του cupcake, έχω αφήσει μια θηλιά ελεύθερη. Γιατί έπλεκα μόνο στην πίσω θηλιά. Να λοιπόν τι θα κάνω σε αυτή τη θηλιά. Ξαναπήρα μικρότερο βελονάκι. Τώρα που μπορώ λοιπόν να το λυγίσω, να το κάνω ό,τι θέλω το πλεκτό μου, τώρα θα κάνω εγώ τη σαντιγή μου. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Δύο φορές νήμα, μπαίνω στον ίδιο πόντο και κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Δεν το ολοκληρώνω όμως. Δύο φορές γύρω από το βελονάκι μου το νήμα, ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο και κάνω ένα διπλό ποδαράκι που δεν το ολοκληρώνω. Σταματώ εκεί. Δύο φορές στον ίδιο πόντο, δεν ολοκληρώνω το διπλό ποδαράκι, σταματώ στις δύο φορές βγάλιση μου το νήμα. Παίρνω νήμα και βγαίνω και από τα τέσσερα ποδαράκια μαζί. Κλείνω, ασφαλίζω τη θηλιά μου και ένα, δύο, τρία, στον τρίτο πόντο μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα. Δύο φορές νήμα γύρω από το βελονάκι μου, μπαίνω στον ίδιο πόντο και διπλό ποδαράκι που δεν το ολοκληρώνω. Δύο φορές στον ίδιο πόντο, διπλό ποδαράκι, δεν το ολοκληρώνω. Πώς κάνουμε το bubble? Δύο φορές γύρω από το βελονάκι μου, διπλό ποδαράκι, δεν το ολοκληρώνω. Έχω τέσσερα ποδαράκια διπλά στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα βγάζω όλα μαζί, κάνω μία αλυσίδα στον αέρα για να τα ασφαλίσω. Ένα, δύο, στον τρίτο πόντο μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργώ αυτά τα ξαπλωμένα εδώ bubble, που είναι σαν να είναι η σαντιγή γύρω από το cupcake μας, γύρω από την κρέμα. Να κάνουμε άλλο ένα μαζί και σας αφήνω για να το ολοκληρώσω. Τρεις αλυσίδες στον αέρα, δύο φορές νήμα γύρω από το βελονάκι μου, βγαίνω μία φορά, βγαίνω δύο φορές από το ποδαράκι, το νήμα είναι άθλιο, δεν το ολοκληρώνω. Ξανά στον ίδιο πόντο, μία φορά, δύο φορές, συνεχίζει και με παιδεύει το νήμα. Βγαίνω και από τα τέσσερα μαζί, τα ασφαλίζω και αφήνοντας δύο πόντους κενούς μπαίνω στον επόμενο και κάνω ένα άριχτο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα και ξανά και συνεχίζω και κάνω το ίδιο πράγμα. Θα ολοκληρώσω τη σαντιγή μου και επιστρέφω για να κλείσουμε το cupcake. Έφτασα στο τελευταίο μου bubble της σαντιγής. Κόβω το νήμα μου. Και θα το στερεώσω από πίσω.
Τώρα είμαι έτοιμη να γεμίσω το κεκάκι μου. Θα βάλω το χαρτόνι ή το καπάκι από το βάζο ή οτιδήποτε έχετε για βάση στρογγυλό στον πάτο για να μου είναι ίσιο. Το γεμίζουμε. Είμαι με τη γέμιση από τα μαξιλάρια. Είμαι βαμβάκι. Εγώ δεν βρίσκω τίποτα από τα δύο όπως το προηγούμενο βίντεο με το λουλουδάκι και θα βάλω τούλι. Όμως, εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν θέλετε να είναι λίγο πιο βαρύ ώστε να το ακουμπάτε και να μένει το κεκάκι, βάλτε μέσα κάτι πιο βαρύ. Όσο και να σας φανεί αστείο, έχω δει φασόλια. Έχω δει διάφορα πράγματα, έτσι μικρά που θα δώσουν λίγο βάρος στη βάση. Βάλτε πρώτα λίγη γέμιση, βάλτε αν θέλετε τα φασόλια σας, πετραδάκια μικρά, οτιδήποτε θέλετε ώστε να βαρύνει λίγο και να στέκεται. Συνεχίστε με τη γέμιση μέχρι επάνω, θέλω να είναι πολύ η γέμιση μέσα για να μου στρώσει μετά. Γιατί όσο θα το κλείνω τώρα θα το πατάω, οπότε μετά θέλω να μπορώ να το στρώσω με τα χέρια μου. Το γεμίζουμε και επιστρέφουμε. Τελικά εγώ έβαλα μέσα φίλτρο προφητήρα. Το φίλτρο αυτό το είναι πολύ φθηνό, από το σούπερ μάρκετ το παίρνουμε. Εγώ το έχω γιατί έκανα πιάστρες για την κουζίνα και χρησιμοποίησα τέτοιο, οπότε το τράβηξα λίγο, το χαλάρωσα και το έκανα για γέμιση. Άλλη μια ιδέα λοιπόν, είναι το φίλτρο του απορροφητήρα για γέμιση. Που είχαμε μείνει στα 3 άριχτα μία αύξηση. Πάμε τώρα 1, 2 άριχτα, μία μείωση, συγγνώμη. Όσο το βλέπω, για να πω την αλήθεια, μου φαίνεται ότι είναι υπερφυσική η κρέμα σε σχέση με το καλαθάκι. Θα έπρεπε να το έχω κάνει λίγο μεγαλύτερο το καλαθάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν πειράζει, δεν μου αρέσει η βάση από το cupcake εμένα. Μ' αρέσει μόνο η κρέμα. Έβαλα μπόλικη. Ένα, δύο, μείωση. Ένα, δύο, μείωση. Η τελευταία μου μείωση για αυτή τη σειρά. Κλείνω με βουβό. Όσο τώρα μικραίνει, είναι πιο δύσκολο να το πιάνουμε. Βρείτε τον τρόπο σας. Άριχτο. Κατευθείαν μείωση. Μείωση και κλείνω με βουβό. Σε αυτό το σημείο θα βάλω λίγο γέμιση ακόμα. Πριν δεν την έβαλα γιατί θα με ενοχλούσε στο πόσο το πιάσω. Μείωση κατευθείαν. Στον επόμενο πόντο. 2 πόντους μαζί, μείωση.
2 πόντους μαζί. Απλά κλείνω με βουβά. Θα αφήσω λίγο νήμα. Στερέωσα γύρω γύρω την κλωστή μου. Και πάμε για την τελική μας πινελιά. Μαγικός κύκλος. Έξι άριχτα. Έκλεισα τον κύκλο μου. Θα κάνω άλλη μια σειρά με διπλές αυξήσεις ώστε να τα κάνω 12 τα άριχτα. 1, 2, 3, 4. Και πάμε να κάνουμε ένα μικρό λουδάκι, μισό ποδαράκι, στον ίδιο πόντο ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο μισό ποδαράκι. Ένα άριχτο στο διπλάνο πόντο, πάμε στον επόμενο, μισό ποδαράκι, ποδαράκι κανονικό. Μισό ποδαράκι στον ίδιο πόντο όλα. Στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Μισό ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο μισό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο άριχτο. Ένα μικρό λουδάκι λοιπόν θα δημιουργήσω που είναι η σαντιγή που μπαίνει πάνω στο cupcake. Βάζουμε το λουδάκι που έχουμε κάνει για σαντιγή στην κορυφή. Και τώρα θέλετε να βάλετε ένα στολίδι, θέλετε να κάνετε μια μικρή φουντίτσα, ένα μικρό πομπόν μόνο σας. Εγώ έχω και έτοιμα πομπόν, η αλήθεια είναι. Μπορείτε όμως να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Θα το κολλήσω στην κορυφή. Και το cupcake μου είναι έτοιμο.
Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.